Ζωή μου και απόσταση, του λάθους η υπόσταση δεν χωράει μες στην ψυχή. Ζωή μου κι αν η φόρα μου στου έρωτα τη φόρα μου, δύναμή μου κι αντοχή. Ζωή μου εσύ, δική μου εσύ, τόσα χρόνια ζούσα μια χήμερα, κι ό,τι με έκρυβε φως μου είναι σήμερα, λόγια νόμιμα για τα μόνιμα και κάτω εφήμερα. Ζωή μου εσύ, ένα τίποτα που γίνεται χίλια μας, κι όσα ψέματα καπούν απ' τα χίλια μας, η αγάπη μας, η αγάπη είναι πάντα η αλήθεια μας. Το βρήκες στο σπίτι τελικά? Τι ερώτηση είναι αυτή? Δεν είχα χάσει και ποτέ. Δεν ξέρω, απλά για μια στιγμή πέρασα το μυαλό μου ότι μπορεί να τριγυρνάς όλη μέρα έξω μόνο και μόνο για να μην με δεις. Τι λες παιδάκι μου, πλάκα μου κάνεις? Γιατί δεν θέλω να σε δω? Έλατε. Ξέρει ποιοι είναι? Τους έπιασε εκείνη την έξω ακόμα. Δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι το τέλος. Στραβοβάμαι πολύ για σένα. Θα σου πω, αλλά μην γελάσεις με τον ήρωα μου. Δεν γελάω ποτέ με τα όνειρα των άλλων. Πες μου. Θέλω να ασχοληθώ με τα παιδιά. Αφού όταν σκέφτομαι ότι θα κάνω δική μου οικογένεια, σκέφτομαι 5-6 κουτσούμπελα. Μάλιστα. Και 5-6, έχεις μεγάλες προσδοκίες. Όταν ξεχνιέσαι και χαμογελάς, είναι σαν να φεύγει μια σκιά από το πρόσωπό σου. Γίνεσαι πολύ όμορφος. Δεν θα προσπαθήσω να σου δικολογηθώ. Απλά θέλω να σου πω ότι η Μάνια μαζί με τη Στέλλα ήταν μαζί στο ορφανοτροφείο. Όταν ήταν μικρές και μισή μια την άλλη. Γι' αυτό δεν ήθελε να μας δει μαζί. Γιάννη, μεταξύ μας μιλάμε τώρα, έτσι? Τι κάνεις μόνος εδώ πέρα βραδιάτικα και γιατί τέτοια τσαντίλα? Και στην αυτό. Όχι, δεν ξέρω. Είναι ο φάκελος της Μαρίας Πολέμη. Που λέει ότι ήταν ναρκωμανής και ότι κάνατε μαζί ναρκωτικά. Μιλάει ακόμα για τη σύλληψή σου. Πώς το διάλεγες τώρα βραδιάτικα? Αυτό που άκουσες. Τι είναι αυτό, Λίντρα? Κώστα, ο Ηλίας Δρούσης. Τι ο Δρούσης, τι? Μου παίρνει τη ζωή. Το είπαν και τώρα το κάνουν. Έχουν βαλθεί να μας πάρουν τη μικρή. Άσε να γίνει το δικαστήριο πρώτα, δεν είναι τόσο εύκολο. Ο Δρούσης έχει δύναμη, Κώστα. Έχει ανθρώπους. Και εμείς έχουμε τον νόμο με το μέρος μας. Ναι, μπορεί, ωραία, ισχύει. Ο Άγιος και η Μαρία όρισαν εμάς δικαστικούς συμπαραστάτες, αλλά μπορεί ο Δρούσης να το γυρίσει υπέρ του. Ναι, ό,τι και να θέλει να κάνει, δεν θα τα καταφέρει. Μετά τα έγγραφα και η δαιμονία που άφησε η Μαρία, γράφει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει το παιδί να πάει στους Δρούσηδες. Και το γράμμα που άφησε ο Άγιος δεν του αφήνει περιθώρια. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός για όλα. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Ό,τι και να κάνει, τη μικρή δεν θα την πάρει. Δεν θα τους αφήσω. Ναι. Και πώς θα τους εμποδίσεις, δηλαδή? Θα βρω τον τρόπο, εγώ, ρε Δημητρά. Το παιδί δεν θα το πάρουν. Ηρέμησε. Πώς? Μια κουβέντα είναι αυτή. Μαζί θα το περάσουμε αυτό, Δημητρά. Ποιος μιλάει? Ο κύριος με τη βαλίτσα στο χέρι. Δύο μέρες θα λείψω, αγάπη μου. Δύο μέρες για σένα, δύο αιώνες για μένα. Με αφήνεις μόνη μου στην πιο δύσκολη στιγμή. Μου έστειλε αναγωγή, το καταλαβαίνεις? Ό,τι λένε το κάνω. Εγώ τώρα τι θα κάνω μόνη μου? Δήμητρα, πριν το καταλάβεις, θα έχω επιστρέψει. Πρόσεξε, κακομοίρα μου. Γιατί αν με γυρίσεις πίσω, είμαι ικανή να έρθει στο Παρίσι και να σε φέρω πίσω με το ζόρι. Ναι. Έτσι όπως πάει, θα χάσω την πτήση και δεν θα πάω καν στο Παρίσι. Μου τη χάσεις. Να προσέχεις. Μας υποχρέωσες.
Τι κοιτάς? Το φορώ απ' έξω, αν είμαι εντάξει. Πόσο καιρό θα τον κρατάς ακόμα? Μέχρι να σιγουρευτούμε ότι τίποτα δεν πρόκειται να γίνει και όλα θα είναι μια χαρά. Άρα σκέφτεσαι ότι μπορεί να σταματήσουν ή θα συνεχίσουν? Να σου πω. Ο τύπος είναι στο νοσοκομείο, όλη η ιστορία βγει προς τα έξω, αλλά δεν νομίζω ότι θα τολμήσουν να κάνουν κάτι. Γιατί τον κρατάς τότε έξω ακόμα? Για προληπτικούς λόγους. Ηρέμησε, μωρό μου, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Πρέπει να τα ξεχάσουμε όλα αυτά και να συνεχίσουμε τη ζωή μας κανονικά. Προσπαθώ. Θέλω να γίνουν τα πράγματα όπως ήταν πάντα. Μπράβο. Για πες, τι έκανες σήμερα? Σήμερα βγήκαμε τον Αλέξανδρο, πήγαμε για καφέ. Ανησύχησε με όλα αυτά που άκουσε στη τηλεόραση και ήθελε να δει πως είμαι. Μου είπε ότι με έστειλε και ένα μήνυμα, το οποίο εγώ δεν έλαβα ποτέ. Παράξενο, δεν είναι? Ποιος ξέρει. Δηλαδή είστε κανονικά και επισήμως φιλαράκια, έτσι? Δεν είμαστε ακριβώς φιλαράκια. Είναι καλό παιδί, κάνουμε παρά. Μήπως ζηλεύεις λίγο? Καθόλου. Εντάξει, δεν στο κρύβω, στην αρχή ζήλεψα, αλλά πέρασε. Ο Αλέξανδρος είναι καλό παιδί. Λοιπόν, παρακαλώ να πάει να την πέσω. Εντάξει. Ωραία, μαζεύω και έρχομαι. Μην αργήσεις. Ποιος είναι? Έλλης. Πέρασε. Πράγματες, φαντάζομαι. Ναι, χαμός στο σπίτι μου, εγώ έχω σκοτωθεί με τον πατέρα μου. Εγώ πάλι δεν ξέρω τι να κάνω. Όμως δεν ξέρεις τι να κάνεις. Εγώ σου πρότεινα μια λύση για να σταματήσει ο δρόμος του πόλεμου. Σε παρακαλώ πολύ, εσύ σταματά. Δεν ξέρω αν έχεις πάλι τα ίδια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί ρε Δήμητρα, δεν το σκέφτεσαι? Είναι η μόνη λύση, ο μόνος τρόπος που μπόρεσα να σκεφτώ. Τι άλλο να κάνω? Και που ξέρω εγώ ότι δεν είσαι κι εσύ μέσα στο κόλπο? Ότι δεν έχετε βαλθεί όλοι σας να μου πάρετε το παιδί? Είναι αυτά που λες, Δήμητρα. Είναι αυτά. Συγγνώμη, αλλά έχεις γίνει πάρα πολύ καχύποπτη. Α, ναι. Εσείς με έχετε κάνει. Η δική σας συμπεριφορά με εκτρελάνει. Τι θα πει εμείς? Με βάζει το ίδιο καλάθι με τον πατέρα και τη μάνα μου? Η μάνα μου έχει τρελαθεί τελείως. Έχω εγώ καμία σχέση με τον πατέρα μου, πες μου. Δηλαδή, σε παρακαλώ, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν ξέρω, Θεέ μου. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μου είχες υποσχεθεί ότι δεν φτάνω όμως εδώ. Και τώρα τι έγινε? Μου ήρθε ένα παλιό χαρτό και δεν ξέρω τι να το κάνω. Ναι, αλλά εγώ σου προτείνω μια λύση την οποία εσύ σε καμία περίπτωση δεν θέλεις να την ακούσεις. Δεν είμαι καλά. Ανέδρα μου, δεν είμαι καλά, σου το λέω. Από τη μέρα που πέθανε ο Άγης, τα χτυπήματα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Το καταλαβαίνεις αυτό? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε βγάλω αυτό και άσε με ήσυχη. Κοριτσάκι μου, το ξέρω. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Ωραία, είσαι ταραγμένη. Θα μιλήσουμε αύριο. Θα έρθω αύριο το πρωί και θα τα πούμε όλα, εντάξει? Κάτσε κάτω. Ένα έχω να σου πω. Τη ζωή μου, εσείς δεν θα μου την πάρετε ποτέ. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας, όλοι σας. Η ζωή είναι δική μου. Την έχω λύσει, νομίζω. Για δες. Την έχω λύσει. Αλλά εσύ κάπου ταξιδεύεις. Πού ήσουν, ε? Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου αυτό που έγινε. Πώς είναι δυνατόν ο κύριε Αντράς να πιστεύει πως εγώ τον έκλεβα? Με δείξε κακήν κακός χωρίς καν να με ακούσει. Δεν πρέπει να το σκέφτεσαι. Δεν βγάζεις τίποτα έτσι. Εύκολο είναι για σένα να το λες. Αλλά εγώ την είχα ανάγκη αυτή τη δουλειά, Ναταλία. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλω παρά τώρα μόνος. Μην ανησυχείς. Θα βρεθεί κάποια άλλη δουλειά. Τα είπαμε αυτά. Είσαι τίμιος, ικανός, δουλευταράς. Σίγουρα θα βρεθεί κάτι άλλο. Και θα σε βοηθήσω κι εγώ.
Τι κάνουν τα παιδάκια? Πώς πάει το διάβασμα? Να σας φέρω κάτι να φάτε? Εγώ δεν θέλω κάτι. Εξάλλου έχουμε πολύ κοιλί ακόμα να βάλουμε. Και τόσο καθισιά δεν φοηθά και πολύ. Πήρες κανένα γραμμάριο και είπες να αρχίσεις δίαιτα, ε? Γυναίκες, Πέτρο, γυναίκες. Να σου φέρω κάτι σένα. Όχι, Αλεξάνδρα, ευχαριστώ. Είστε σίγουροι για παιδιά? Είστε τόσες ώρες πάνω από τα βιβλία? Ναι, δεν πεινάω. Δεν κατεβαίνει τίποτα κάτω. Δεν ξέρεις πόσο σημαντική είσαι για μένα. Κάτι καταλαβαίνω. Ναι. Θέλω πολύ να κάνω ένα παιδί. Και μετά την περιπέτεια που περάσαμε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Μεγάπη. Άστο να χτυπάει. Δεν μπορώ να το ακούω. Άστο. Ναι, μπρος. Εγώ είμαι. Τι έγινε, ξέχασες πάλι ότι υπάρχω? Έχω ξαπλώσει, τι τρέχει? Έγινε ότι είσαι ανέστητος και δεν με πήρες όλη τη μέρα ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, αφού δεν είναι σημαντικό, θα τα πούμε το πρωί, ναι? Είναι για μένα. Είναι και η γυναικούλα σου, έτσι? Λοιπόν, θα τα πούμε το πρωί. Έλα, για σε κλείνω. Το κλείνω και εντελώς. Μα μας ενοχλήσει. Πού μείναμε? Εδώ. Πες παρέα. Ναι, οι δικοί σου είναι πάντα ευπρόσδεκτοι. Να σου πω, πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Με παρακολουθείς? Είναι τερβολική ώρες, έτσι? Όλοι μας το κάνουμε αυτό. Συμβαίνει. Είναι στη φύση του ανθρώπου. Και από ό,τι φαίνεται, εσύ την ξέρεις καλά αυτή τη φύση του ανθρώπου. Θα προσπαθώ να τους καταλάβω, αν και με τις πράξεις τους μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρεις, είναι λες και... λες και δεν ξέρουν για ποιο λόγο έχουν έρθει σε αυτή τη ζωή. Έχουν ξεχάσει την ελάχος, τον σωστό. Μάλιστα. Το βράδυ δεν είσαι φιλόσοφος. Τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ? Ησυχάζω. Κοίτα. Κοίτα, κοίτα τι όμορφο που είναι. Έχεις δίκιο. Είναι όμορφο και ήρεμο. Εσύ είσαι πολύ όμορφο. Ξέρεις. Το πρώτο σου κομπλιμέντο. Κράτα το. Γιατί δεν το κάνω πολύ συχνά. Γιατί? Όλα μου τα μυστικά σήμερα θες να τα μάθεις? Ναι, όλα σήμερα. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω τίποτα για μένα. Ούτε ποια είμαι, ούτε που πάω. Ξέρω καμιά βέτα.
Αυτό που ξέρω. Εγώ ότι είμαι στο νοσοκομείο και σας τρέχω. Είμαι καθαρός. Και εγώ και το μπουρδέλο μου. Έχω μια άδεια. Γι' αυτό την έχετε βάψει. Τι στέλα κοντού δεν να πει ο Άγιος. Δεν ξέρω καμία κοντού. Ποια είναι αυτή. Η γυναίκα του συναδέλφου μου. Του Γιάννη Ζιάρπα. Την ξέχασες ήδη. Σου είπα δεν ξέρω καμία κοντού. Βρες κάποιον που να με έχει δει να την απαντάω. Ή να είμαι μαζί με αυτή την κυρία. Και τότε τα λέμε ξανά. Το μεταξύ παράταμε. Γιατί έχω φωνάξει τον δικηγόρο μου. Και έχω καταθέσει αγωγή και μήνυση. Εναντίον του φιλαράκου σου, του Μπάτσου. Μάλιστα. Βλέπω κινήθηκες γρήγορα, Ζήση. Τι θες. Θα στραβώ και ενάντια στο τμήμα σας. Γι' αυτό σου λέω. Πάρ' το όπως θες. Σήκω, φύγε. Αρκετά μου κάνατε. Στρίβε. Άντε και στο διάολο. Ζωή. Ξύπνα. Ξύπνα σου λέω. Όλα η σχολείο. Φτάζω. Εγώ δεν φτάζω. Μπορείς ζωή. Έλα ξύπνα. Έλα ξύπνα και έχω βρει έναν τρόπο για να ξυπνάς εύκολα. Να σου δείξω. Είναι λίγο πιο κοντά για να σου δείξω. Άντε, πάμε να δείξουμε στον Κώστα ότι είμαστε καλά κορίτσια. Ο Κώστας μου έφυγε. Έφυγε, θα γυρίσει σε δύο μέρες. Γιατί πάμε να δείξουμε ότι μπορούμε και να ξυπνάμε μόνες μας και να τρώμε πρωινό μόνες μας και να πηγαίνουμε σχολείο μόνες μας και δεν τον έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, πάμε να φτιάξω καφέ για μένα και πρωινό για σένα. Πόσο μου λείψες. Μια χαρά σε βλέπω, Μαρινά. Μιλείς πώς πάνε. Καλά. Εσύ τι έγινε. Κόλλησες κάποιος στην Κύπρο. Στάπα στο τηλέφωνο. Τα πες. Αλλά δεν κατάλαβα. Μένεις με τη Δήμητρα και το παιδί. Πες το κι έτσι. Βασικά ήθελα να πάρω τα πράγματα της μητέρας από το σπίτι της Μαρίας και να συζητήσουμε και αυτό για το μεγάλο project που έλεγες. Με την έκθεση που έχουμε τέλος του μήνα, τι θα γίνει. Θα φύγεις και θα ξαναρθείς. Όχι, αυτό δεν το αναλάβεις εσύ. Έτσι κι αλλιώς ξέρεις πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις. Κώστα, εσένα θέλω να δούμε και όχι εμένα. Ναι, δεν μπορώ να είμαι, δεν λυπάμαι. Τι έγινε. Θα αφήσεις την καριέρα σου για να κάθεσαι να μπαμπεύεις μια ανήλικη που της αφήσαμε ένα παιδί. Το παιδί, η ζωή, είναι πιο σημαντική και από τη δουλειά μου και από την καριέρα μου. Και δεν την αφήνω για κανένα και για τίποτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κάτσε. Τι έχουμε. Όλα καλά. Το γραφείο είναι σχεδόν έτοιμο και μέχρι το απόγευμα θα ξέρουμε αν έχει επιλεχθεί η δική μας προσφορά για τα λύματα. Μην ανησυχείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην την πάρεις τη δουλειά. Άσε που έτσι δεν φαίνεται ότι είσαι και εσύ πίσω από αυτό. Τόσο παπα... Περικλέος. Παπα Περικλέος. Είναι σαν είναι σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μην είσαι τόσο σίγουρος. Παίζονται πολλά σε αυτή την ιστορία. Σίγουρα. Αλλά... μπορούσες να μου τα πεις όλα αυτά από το τηλέφωνο. Δηλαδή, γιατί ήθελες να βρεθούμε. Υπάρχει κάτι που ίσως να μπορείς να βοηθήσεις. Όπως.
Είσαι ένας άνθρωπος που έχει τις άκρες του, έτσι δεν είναι? Γνωρίζεις κόσμο. Μπορείς να το πεις και έτσι, ναι. Τον Κώστα τον καλέσει, το ξέρεις. Το φωτογράφο. Ακριβώς. Τι θες να μάθεις αυτό? Θέλω να μάθω αν έχει κάτι μεμπτό στο παρελθόν του. Γυναικοδουλειά. Εντάξει, θα μπορούσε να το πεις και έτσι. Λοιπόν. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Πώς είναι υπόχρεος. Ωραία. Για πες λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο μεγάλος χορηγός που πρέπει να το κάνω το λεύκομα? Από ό,τι κατάλαβα, τα έσοδα θα πάνε για ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν έχω ιδέα, δεν τον έχω μιλήσει. Πήρε ένα μέλο από την εταιρεία που δουλεύει στο Λονδίνο και από τότε μιλάω με την υπεύθυνη του project. Περίεργο, δεν είναι αυτό? Ας τα περίεργα, λεφτά θα βγάλεις. Οκ, τι να δω. Κάνε μισέ τον. Δώσε ό,τι υλικό έχω. Ναι, Κώστα, δεν φτάνει το υλικό. Αυτό προσπαθώ να σου πω τόση ώρα. Πρέπει να πας και να δουλέψεις ειδικά πάνω σε αυτό το project. Μαρίνα, δεν μπορώ να φύγω ούτε στιγμή από την Κύπρο τώρα. Δεν το καταλαβαίνεις? Τότε θα χάσουμε τη δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει. Να πάρει το υλικό που έχω και αν δεν θέλει να μην γίνει δουλειά. Δεν με μείνει. Ούτε μια μέρα δεν μπορώ να λείψω. Ούτε μέρα. Μάνια, το αποφάσισα. Θέλω να γράψεις εσύ το άρθρο για τα μήματα. Το απόγευμα θα αποφασιστεί ποιος θα τα πάρει, γι' αυτό ξεκινάμε, σας παρακαλώ. Τι να γράψω τον Καντή, υπάρχει κάτι? Φυσικά. Προσφορά από το Δρούσι. Δεν το πιστεύω. Έπρεπε προσφορά ο Δρούσις. Ονομαστικά όχι, όπως καταλαβαίνεις, αλλά προσφορά έγινε από δική του εταιρεία και το κάλυψε. Ουσιαστικά έφτιαξε μια εταιρεία μέσα σε μια λυσίδα θηγατρικό που, αν το ψάξεις, καταλήγουν σε μια δική του μέδρα στον Παναμά. Εταιρεία φάντασμα δηλαδή. Μάλιστα. Και ποια εταιρεία έχει απέναντι? Μια μόνιμη. Είσαι σίγουρη? Ακόμη και το έψαξα. Ανήκει στον Ανδρέα Πάπα Περικλέους και νομίζω ότι η δική του προσφορά θα κερδίσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σε παρακαλώ, πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα. Θέλω να κάψουμε το Δρούσι με αυτό το άρθρο. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να ξεχάσεις όλα αυτά που έγιναν και υπόθηκαν μεταξύ μας. Και αυτά που έχετε κάνει, αυτά πώς να τα χειριστώ? Δημήτρα, δεν είμαι εγώ, ο Ηλίας. Τα είχα πληροφορηθεί και όταν τα έμαθα έγινε έξω φρενών. Με συγχωρείτε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να σας πιστέψω. Μην βάζεις την ίδια μοίρα μαζί του, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό μαζί σας, αλλά έχω σκεφτεί διάφορα. Τι εννοείς? Θα μιλήσω πρώτα με τη δικηγόρα μου, τη Στέλλα, και φυσικά με τον Κώστα. Χαίρομαι που έχεις τον Κώστα δίπλα σου. Ναι, φυσικά, να το συζητήσεις με τη δικηγόρα σου και να της πεις να μην αφήσει τον Ηλία να σας πάρει το παιδί. Αυτό που έκανε με τα δικά μου παιδιά, να μην το κάνει με το δικό σου. Είμαι δίπλα σου, κόρη μου. Ευχαριστώ. Είναι μια χαρά. Ζει και βασιλεύει. Τον είδες? Ναι, πήγα από το νοσοκομείο. Γιατί δεν μου είπες να έρθω κι εγώ? Γιατί κρεμεί η υπόθεση εναντίον σου. Δεν μπορούσε να το συναντήσεις. Του μίλησες? Ναι. Μου είπε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον σου και εναντίον όλης της αστυνομίας. Ας το κάνει. Δεν θα καταφέρει τίποτα. Μην το λες. Μπορεί να μπορεί και όχι.
Γιατί αν αρχίσουν να ψάχνουν εσωτερικά οι ιστορίες που έχουμε πει, δεν στέκουν και πολύ. Μάλιστα. Και τι θα κάνουμε, θα του παραδώσουμε τη βέτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ, μόνο έτσι θα σταματήσει. Αποκλείεται. Και με αυτόν τον τρόπο θα σώσει και το τονάρι σου. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχεις πάθει. Σου ζήτησα λίγες μέρες άδεια και εσύ με πιέζεις. Και ξαφνικά μου στέλνεις αυτό το τυράκι για τον Δρούση. Το θέμα με τα λύματα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το καλύψουμε πρώτοι. Δεν είμαι το τυράκι σου, Άνιτα. Υπάρχουν άλλοι εδώ που πολύ ευχαριστούν θα παίρνουν αυτή τη θέση. Αντώνη, τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα, μου φαίνεται. Δεν χρειάζομαι τσιράκια, ούτε τα έχω ανάγκη. Οι καλούς συνεργάτες θέλω. Εδώ έχουμε δουλειά. Και το ήξερα πως θα γυρίσεις. Γιατί πάνω απ' όλα κι εσύ βάζεις τη δουλειά. Ναι, όμως έχω και οικογένεια, αν το θυμάσαι. Δεν με αφορούν τα προσωπικά σου, Αντώνη, και ούτε θέλω να ξέρω. Αυτά μπορείς να τα λύσεις μόνος σου. Εδώ έχουμε δουλειά. Και δεν πρόκειται να σε αφήσω να το βάλεις στα παιδιά, το καταλαβαίνεις. Μαμά, θα φύγουμε. Γιατί, Φιλιγάνη, σκέψου το. Με την κατάθεση της Βέτας θα κλείσουμε αυτό το ζήσι μέσα. Αυτός θα καρφώσει άλλους και έτσι ένα ολόκληρο κύκλωμα τράφικινγκ θα μπει πίσω από τη φυλακή. Δεν στέκουν αυτά που λες προς το παρόν. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο αντιλεμπόριο εκτός από μία πιθανή μαρτυρία της Βέτας. Αυτός δεν θα παραδεχτεί τίποτα και η Βέτα θα θεωρηθεί άλλη μία πόρνη. Γιατί νομίζει ότι το ψάχνω στον καιρό, Επειδή δεν είχα στοιχεία γι' αυτό. Μα αυτά που θα πει η Βέτα είναι ήδη αρκετά, δεν το βλέπεις. Δεν μπορεί όμως να καταθέσει. Τι δεν καταλαβαίνεις. Να την προδώσω, αυτό μου ζητάς να κάνω. Ναι, ρε, εσύ. Αν μας σωθούν χιλιάδες ζωές, ναι, ξέρεις πως σκόπελες θα γλιτώσουνε. Ήταν τόσο καιρό πληροφοριοδότης μου και τώρα που έχει έρθει στα δύσκολα, τι μου ζητάς δηλαδή, να την κάψω. Εσύ στη θέση μου αυτό θα έκανες. Μπορεί και να το έκανα. Αν να γλιτώσουν χιλιάδες ζωές και να σταματήσουμε ένα ολόκληρο κύκλωμα. Ποιο κύκλωμα. Αύριο μεθαύριο θα βγουν νέα κυκλώματα στην πιάτσα. Και η Βέτα θα καταδικαστεί για όλη της τη ζωή. Εγώ δεν πρόκειται να τη δώσω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι η μόνη λύση. Έτσι μόνο θα γλιτώσουμε και δεν θα τρέχουμε στα δικαστήρια με αυτόν τον πανιάνθρωπο. Και σκέψου το λίγο, σκέψου το. Σκέψου πόσο γρήγορα θα έρθει η προαγωγή μετά. Αντώνη. Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Πώς σε φλέρω ακόμα. Μια χαρά. Ωραία. Αγάπη μου, πρέπει να μιλήσω. Σε λιγάκι έχουμε να φύγουμε, εντάξει. Είσαι καλά. Δεν πήγες στο σχολείο σήμερα. Όχι, έχουμε τώρα το ραντεβού μας με τον γιατρό για αυτό. Γιατί είσαι άρρωστος. Όχι πια. Παλιώνουν πολύ. Τώρα απλά πηγαίνουμε κάθε τόσο για τσεκά. Τώρα είσαι εντάξει δηλαδή, ε? Ναι, έχω μπει και στην ομάδα πάση και του σχολείου μου παλιά. Δεν μπορούσα να το κάνω. Πάμε λοιπόν. Ναι. Εμείς θα τα πούμε αργότερα. Δεν έχουμε τελειώσει. Έχουν βρει την εταιρεία σου. Το πιο πιθανό είναι να απορριφθεί η προσφορά σου για τα λύματα. Είσαι πρώην υπουργός και διατηρείς εταιρεία στο όνομα άλλου, σωστά. Είμαι πρώην πολιτικό πρόσωπο και δεν είναι παράνομο να έχω εταιρεία με όποιο πρόσωπο θέλω. Το να παίρνεις όμως δουλειές του δημοσίου είναι. Πού το πας, Μάνια. Μίλα καθαρά, δεν άκουσα τα μισόλογα. Πού θέλεις να καταλήξεις. Αυτή η ιστορία με τις εταιρείες είναι παράνομη. Είμαι υποχρεωμένη να τη βγάλω προς τα έξω. Λάθος. Το παιχνίδι δεν παίζεται έτσι. Δεν είμαι στο χέρι μου, έχω άλλους από πάνω μου. Διαφωνώ. Πάντα υπάρχουν επιλογές και από αυτές ήθιστε να κρίνετε και η συνέχεια. Δεν μπορώ να πω κόντρα στον εκδότη μου. Φοβάσαι μήπως απολυθείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό. Δεν μπορώ να παρατήσω τη δουλειά μου. Δεν γίνεται.
σου ζήτησε άλλο κάτι τέτοιο. Απλώς υπάρχει τρόπος για να μην αποκτήσει κανείς εχθρούς. Μου λες δηλαδή να βγάλω το θέμα, αλλά με έναν τρόπο που να μην σε καίει, σωστά. Μίλησε εγώ για μένα. Για τους φίλους σου, γενικά. Δεν κάνει να τους εκθέτεις. Το ένα χέρι είναι βιτάλο, όπως το είπαμε. Ξέρεις. Τα είπαμε αυτά. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Κοίταξε να κάνεις αυτό που πρέπει. Όχι ό,τι μπορείς. Αλήθεια. Ποιος είπα πως είναι ο εκδότης σου? Ο Αντώνης Αθανασίου, γιατί? Έτσι ρώτησε. Πήγαινε στη δουλειά σου. Πες μου αλήθεια. Λες να μου πάρουν το παιδί? Μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Όταν υπάρχει το γράμμα και λέει ο Άγιος πως δεν θέλει να το πάρουν αυτοί το παιδί, δεν υπάρχει κάτι να ανησυχείς. Ναι, αυτοί που λες είναι διαπλακόμενοι και έχουν πάρα πολλά χρήματα. Δήμητρα, μην φέρνεις στην καταστροφή. Ο Κώστας τι λέει για όλα αυτά? Έφυγε το Ραμάλι για Παρίσι. Έφυγε? Μόνιμα? Όχι μόνιμα, για 2 μέρες, έτσι λέει τουλάχιστον. Αλλά ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα κάτσει εκεί για πάντα? Για 2 μέρες έφυγε. Σε 2 μέρες θα ξανάρθει. Ναι, καλά. Βρήκε ευκαιρία τώρα αυτός. Θα ξεκινήσει τις δουλίτσες του εκεί. Ποιος ξέρει, μπορεί να βρείτε καμιά κομμενίτσα, αν δεν έχει βρει ήδη, και πάει εγώ. Ξεχάστηκα. Φινίτο. Αμάν, αμάν, βρε Δήμητρα, πάντα τα ίδια. Από παιδί τα ίδια. Αντί να χαίρεσαι και να νιώθεις ερωτευμένη και να τον περιμένεις να ξανάρθει, εσύ νομίζεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν. Ναι, γιατί από μικρή έχω αυτό το φόβο. Εκεί που πάω να νοιαστώ για κάποιον και αρχίζω να τον αγαπάω πραγματικά, εκεί φοβάμαι ότι θα μου φύγει. Σε καταλαβαίνω. Αλλά έχεις μεγαλώσει πια. Ε? Εγώ πώς τα έχω αφήσει όλα πίσω? Άστα τώρα αυτά. Ένα είναι το θέμα. Δεν θέλω να μου πάρει ο Δρούσης στη ζωή. Μπορείς να με βοηθήσεις? Καλημέρα. Καλημέρα. Λενά. Ήρθα να απολογηθώ για τη χθεσινή μου συμπεριφορά. Συγγνώμη. Αφέτησα την υπόσχεσή μου. Σε πρόσβαλα και σου υπόσχομαι πως δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Πάνω, περίμενε. Παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος να μου ζητάς συγγνώμη. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Η φιλία μας είναι πολύ πιο σημαντική για μένα, γι' αυτό δεν θέλω να χαλάσει η σχέση μας. Σε πρόσβαλα. Μην μου το ξαναπείς αυτό και εγώ το... Το ήθελα. Απλά όχι τώρα. Δεν είμαι καλά, δεν... Να γυρίσω στη δουλειά. Θα σε δω μετά. Στο μυαλό σου αυτά που θα σου πω. Το ότι άνθρωπος είσαι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εγώ και εσύ. Την επόμενη φορά που θα πλησιάσεις δικό μου άνθρωπο, θα σε καθαρίσω. Θα κάνω τα πάντα για να σε χώσω φυλακή. Και στο υπόσχομαι
ότι δεν πρόκειται να βγει ζωντανός από εκεί μέσα. Δεν ξέρεις με ποιον έχεις μπλέξει, κορούμπατσε. Ούτε κι εσύ. Που δεν έχει επιστροφή. Κύριε Νίγκα, ηρεμήστε λίγο. Πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Εδώ είναι μια προκαταβολή. Αντώνη. Δεν με κάνω μανιά. Δεν αντέχω άλλο. Κοντεύω να τρελαθώ. Αυτή η ιστορία με την καρδιά του Δημητράκη μου. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Έλα μωρέ. Συγχωριά σε όλα θα πάνε καλά. Μην το σκέφτεσαι. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, ακούω. Μίλησες με δικηγόρο. Τι πιθανότητες έχουμε για την κυδαιμονία της μικρής? Αν πάνε με το σταυρό στο χέρι, λίγες. Αλλά μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να τα αφήσω στην τύχη. Θα βρω και θα βάλω δικό μου δικαστή για να είμαστε σίγουροι ότι θα πάρουμε το παιδί. Ωραία. Στην ανάγκη, λάδωσε κιόλας. Τα λεφτά που έχουμε, μπορείς να λαδώσεις 5 δικαστές. Δεν σαν να προβλήσω, Νίνα. Πρέπει να νικήσουμε, Ηλία. Η θεατρίνα πρέπει να βγει από τη μέση. Βρε καλό στον Κώστα μας. Τι κάνετε, καλά? Καλά, ναι. Πήγα τη μικρή σχολή και τώρα σε λίγο θα ξαναπάω για να την πάρω. Είχα και επισκέψεις νωρίτερα. Ήρθε εδώ η Νίνα. Η Νίνα, τι ήθελε πάλι? Ήταν εκνευρισμένη με τον Ηλία που θέλει να μου πάρει το παιδί. Δεν συμφωνώ μαζί του, έτσι είπε. Μην την πιστεύεις, Δημητρά. Εσύ κάνε ό,τι είναι να κάνεις και μην υπολογίσεις την Νίνα. Τέλος πάντων, εσύ τι κάνεις, πού είσαι? Μόλι μπήκα στο σπίτι της Μαρίας για τα πράγματα της μικρής και να πάρω και ό,τι άλλο χρειάζεται μέχρι να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Φαντάζομαι πως εκεί μέσα δεν νιώθεις και πολύ ωραία.
Ναι, ναι. Κάπως. Χωρίς εκείνη πια. Να σου πω, χτυπάει κουδούνι. Πάρε με σε λίγο να μου πεις τι έκανες, εντάξει. Έλα, σε κλείνω. Έγινε. Φίλα μου τη ζωή. Οκ. Πώς είσαι? Καλά. Γράμισες? Παίρνω. Χθες πάντως δεν ήμουν καθόλου καλά. Και εσύ έκανες τα πάντα για να με κάνεις χειρότερα. Ωραία, ωραία. Το παραδέχομαι, έχεις δίκιο και δεν θα ξαναγίνεις. Το υπόσχομαι. Εντάξει, και εγώ αγχώθηκα. Ήρθα εδώ η μητέρα σου νωρίτερα. Είπα ότι είμαι το μέρος μου και ότι θα πολεμήσει τον Ρούση. Να σου πω, δεν πιστεύω τίποτα πια. Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο. Ο Κώστας που είναι? Έχει φύγει, έχει πάει στη Γαλλία για 2 μέρες να φέρει τα πράγματα της μικρής. Μάλιστα. Η μικρή, τι άλλο σχολάει? Απομένει. Ωραία. Θέλεις να πάμε να την πάρουμε το σχολάς και να πάμε όλοι μαζί να φάμε? Κερνάω. Κι εγώ πεινάω. Και φυσικά δεν έχουμε γυρέψει τίποτα. Τηλεφώνησε ο Γιάννης. Μου είπε πως ο Ζήσης είναι ζωντανός και θα βγει σε λίγες μέρες. Τι θα κάνω, Στέλλα? Αν με βρει αυτή τη φορά θα με σκοτώσει. Ψυχούλα μου, μην ανησυχείς, μη σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Ο Γιάννης είναι συνέχεια σε αυτή την υπόθεση. Θα βγάλει άκρη. Μακάρι. Έχω να σου πω και κάτι πιο θετικό. Έψαξα για το σημάδι σου και βρήκα έναν γιατρό που μπορεί να στο εξαφανίσει. Πώς γίνεται αυτό? Με λέιζερ. Είναι, μου είπε, μια καινούργια θεραπεία. Δεν καταλαβαίνω και πάρα πολλά, αλλά θα μπορέσει να εξαφανιστεί. Θέλεις να το κάνουμε? Το ρωτάς? Αν φύγει αυτό το σημάδι από πάνω μου, αν σταματήσω να το νιώθω και να το βλέπω κάθε φορά που κοιτάζομαι στον καθρέφτη, τότε ναι, θα μπορέσω να ξεχάσω. Και να γίνω Λένα. Σε πήρα και 4 φορές τηλέφωνο και δεν απαντάς. Έτσι αποφάσισα να σου γράψω, μήπως και αυτή τη φορά με ακούσεις. Είμαστε ήδη 1,5 χρόνο μαζί και ακόμη με κρύβεις. Μετά το ταξίδι που έκανες στην Κούβα, δεν έχεις επικοινωνήσει καθόλου μαζί μου. Αναρωτιέμαι, τι σου έχω κάνει? Προσπαθώ να σου εξηγήσω τι έγινε και εσύ με αποφεύγεις και είσαι εξαφανισμένος. Με άφησες απροστάτευτη και όλο το μπάχαλο το μαζεύει ο Άγης. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει επιτέλους να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Επικοινώνησε μαζί μου, άμεσα. Μαρία. Χρειάζεσαι εδώ. Έτσι λες εσύ. Αλλά η Δήμητρα και η ζωή μου ζήτησαν να μείνω. Με θέλουν δίπλα τους. Να σου πω και κάτι. Και εγώ θέλω να είμαι δίπλα τους.
Πολύ ευαίσθητος μας έγινε στα παιδιά. Να είναι η ζωή παιδί του θέλει. Λοιπόν, θα κάνω μια συμφωνία. Θα σου δώσω το κινητό μου, έχει πάρα πολλά παιχνίδια και θα διαλέξεις όποιος αρέσει, εντάξει. Αλλά θα είσαι προσεκτική. Σίγουρα. Θέλω να βρεθούμε. Έχω να σου πω κάτι που νομίζω ότι σε ενδιαφέρει. Έχει σχέση με την Αταλία. Γιατί δεν μου λες από το τηλέφωνο? Όχι, όχι, από κοντά. Δεν γίνεται από το τηλέφωνο. Σκοπεύω να κάνω ένα ίδρυμα. Στη μνήμη του γιού μου για όρφανα παιδιά. Δεν έχω όρεξη ούτε να βρεθούμε, ούτε να σε δω. Εντάξει. Αυτό το πιάσα. Αλλά μου χρωστάς λίγο χρόνο από τη ζωή σου. Είναι πολλά λεφτά. Πού τα βρήκες? Αυτό δεν έχει σημασία. Με αυτόν τον τρόπο κάνω το καλό. Ο Κώστας μου, πότε θα έρθει? Ο Θεός είναι μεγάλος. Αν είναι έτσι που πρέπει να γίνει, αν αυτό είναι το θέλημά του, θα πρέπει να το αφήσετε να γίνει. Τι κάνεις, πώς μπήκες? Με το κλειδί. Πού το βρήκες? Όταν χάσαμε όλη μας την περιουσία. Και μετά από πολλές έρευνες ανακάλυψε ότι η εταιρεία που μας κατέστρεψε ανήκε στην Ιλία Δρούσα.